Πάμε τώρα να χαιρετήσουμε τους καλεσμένους μας που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά και την Βουλή. Πάμε στην Σάβη Ορφανίδου, βουλεύτρια του Δημοκρατικού Συναγερμού, και στον κύριο Χάρη Πολυκάρπο, επικεφαλής τομέα οικονομίας του ΑΓΕΛ. Σας χαιρετώ. Χαίρετε. Λοιπόν, να ζητήσουμε. Καλό μεσημέρι. Κύριε Ορφανίδου, να ζητήσουμε. Είναι πολλά τα θέματα. Είναι τεράστια και η ατζέντα αύριο της Ολομέλειας της Βουλής. Δεν ξέρω πόσα νομοθετήματα είναι για ψήφιση. Κύριε Ορφανίδου. Συγγνώμη. 97. Μια χαρά. Και είναι κάποια πάρα πολύ σημαντικά. Έτσι, έχουμε πρώτα την αναπομπή για τις εκποίησεις. Είναι και το συνταξιοδοτικό, που διαβάζω επίσης ότι έστειλε και επιστολή ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών να σταματήσουν τις τροπολογίες, εξαιρέσεις, όχι αυτή της ΑΕΚ, όχι ξέρω εγώ, η ΣΥΟΠ, όχι ο ένας ο άλλος από το σχέδιο αυτό, διότι θα υπάρξει πρόβλημα. Άρα θα χρειαστεί αναπομπή ενδεχομένως και αναφορά, αλλά θα εκκρεμεί ολόκληρο το συνταξιοδοτικό σχέδιο. Κύριε Ορφανίδου, σωστά? Πάρα πολύ σωστά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό μας είχε τονιστεί από την πρώτη στιγμή που έχει ξεκινήσει η συζήτηση για το συνταξιοδοτικό. Να πω ότι ειδικά για το συνταξιοδοτικό, αυτό το προϊόν του κειμένου που έχουμε ενώπιον μας, μάλλον αυτό το κείμενο που έχουμε ενώπιον μας, απολογούμε, είμαστε κουρασμένοι πλέον μέχρι το τέλος της συζήτησης του προϋπολογισμού εδώ και ανάμιση μήνα, είναι αποτέλεσμα και προϊόν διαβούλευσης μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των συντεχνιών. Ναι. Αυτό πρέπει να τονίζεται πολύ ξεκάθαρα, γιατί σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης σε πάρα πολλά επίπεδα, αλλά είναι ένα προϊόν συμβιβασμού. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο, είναι μια ιστορική στιγμή, γιατί επιτέλους θα καλύψουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας που δεν έπαιρναν σύνταξη πριν, όπως οι αορίστοι, όπως οι συμβασιούχοι αξιωματικοί κτλ. Είναι το ταμείο που θα δημιουργηθεί για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους στο μέλλον και έχουμε διασφαλίσει και μάλιστα με πολύ έντονη εμπλοκή του Δημοκρατικού Συναγερμού και νομίζω και του Δίκου, ούτως ώστε ο τρόπος που θα επενδύονται αυτά τα χρήματα να γίνονται σωστά, με ασφαλιστικές δικλείδες, να βεβαιωνόμαστε ότι τίποτα δεν θα πάει λάθος, τουλάχιστον να προστατεύσουμε όσο μπορούμε αυτές τις προνοίες για να μην πάει κάτι λάθος. Διότι είχαμε πολλές, αν θέλετε, εκκλήσεις και ανησυχίες από οικονομικούς φορείς, οικονομολόγους που γνωρίζουν και διερωτώνταν ποιος θα επιθεωρεί, ποιος θα ελέγχει, ποιο αρμοδιότητα θα είναι, αν πρέπει να είναι κάθε φορά αυτά από τον Υπουργό Οικονομικών. Εσείς τι λέτε, κύριε Πολυκάρπου, για αυτό το πολύ σημαντικό, αντιλαμβάνομαι, νομοσχέδιο? Είναι αλήθεια ότι αυτό το νομοσχέδιο έρχεται να καλύψει ένα κενό που υπήρχε μετά το 2013, το οποίο όντως δημιουργούσε ιδιαίτερα στον δημόσιο τομέα εργαζόμενους δύο ταχυτήτων, και το γεγονός ότι ακριβώς ρυθμίζεται είναι ένα βήμα το οποίο βοηθά στην αποκατάσταση του δεύτερου πυλώνα για τους εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Και είναι θετικό το ότι ακριβώς γίνεται τέτοια διασφάλιση και για τον δημόσιο τομέα, δίνοντας έτσι και ένα μήνυμα ότι αυτό θα πρέπει να επεκταθεί και στον ιδιωτικό τομέα, στο κομμάτι της διασφάλισης των συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών ωφελημάτων. Από εκεί και πέρα έχετε πει ότι υπήρχαν κάποια πράγματα τα οποία έπρεπε να προσέξουμε, και όταν ήρθε το νομοσχέδιο ενώπιον της Βουλής, ένα από αυτά ήταν το κομμάτι της επενδυτικής πολιτικής και της εποπτείας. Κρίνω ότι έχει γίνει αρκετή δουλειά στο κομμάτι της βελτίωσης της εποπτείας. Την ίδια ώρα όμως οφείλω να πω ότι ένα σημαντικό κομμάτι παραμένει ως προς το πώς αυτά τα λεφτά στο τέλος της ημέρας θα επενδύονται με αποδοτικό τρόπο. Βέβαια, η ευρύτερη και η πιο μεγάλη εικόνα είναι η ανάγκη αυτό το νομοσχέδιο να εγκριθεί και να προχωρήσει, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ακριβώς η κάλυψη των ανθρώπων που από το 2013 και έπειτα έχουν ένα διαφορετικό καθεστώς. Εσείς, κύριε Πολυκάρπο, θα είστε από αυτά τα κομμάτα που θα ζητήσουν εξαιρέσεις από αυτό το συνταξιοδοτικό ταμείο, ενώ με τροπολογίες? Κοιτάξτε, έχουν αναφερθεί και έχουν εγερθεί ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών διάφορα αιτήματα. Νομίζω ότι η εκτελεστική εξουσία έχει μια ευθύνη για να τοποθετηθεί στο ποια από αυτά τα αιτήματα μπορούν να καλυφθούν και ποια από αυτά δεν μπορούν να καλυφθούν. Κρίνω ότι η ανάγκη να υπάρχει ένα ενιαίο συνταξιοδοτικό κομμάτι στον δημόσιο τομέα είναι σημαντική και είναι
κρίσιμο να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ένα σχέδιο το οποίο θα είναι και ξεκάθαρο και θα είναι ισότιμο προς όλους όσους συμμετέχουν στον δημόσιο τομέα. Τώρα, για το θέμα των εκποιήσεων. Κύριε Φανίδη, χθες φιλοξενήσαμε και τον. Αν μπορώ μια κουβέντα γι' αυτό, να σας διαβεβαιώσω ότι η εκτελεστική εξουσία έχει ξεκάθαρες θέσεις για όλα τα θέματα που έχουν τεθεί ενώπιον της. Αυτό το θέμα συζητήθηκε πολλάκις ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών και όλες οι συντεχνίες και όλα τα οργανωμένα σύνολα είχαν την ευκαιρία να θέσουν τις απόψεις τους και απαντηθήκαν όλα από την πλευρά του Υπουργείου. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κείμενο ενώπιον μας. Το μέλλον μπορεί να αξίζει περαιτέρω βελτίωση. Αλλά το πιο σημαντικό για αυτό που ζητούν επιτακτικά ήδη στις συντεχνίες με επιστολή τους επίσης σήμερα είναι ότι πρέπει να ψηφιστεί άμεσα, χωρίς προπολογίες, ούτως ώστε να μην διακινδυνεύσουμε με οποιοδήποτε τρόπο να το ανατινάξουμε στον αέρα και στο μέλλον, αν υπάρχει λόγος και τρόπος, να το βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο. Αυτό ήθελα να πω. Για το θέμα των εκποιήσεων τώρα, επειδή φιλοξενήσαμε χθες και τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο που έκανε μια, αν θέλετε, διαμεσολαβητική πρόταση να βρεθεί μια χρυσή τομή, παρόλο που διαφωνεί και ο ίδιος με αυτή την αναστολή με τον τρόπο που γίνεται μέσω της Βούλης, αλλά σε κάθε περίπτωση. Έχετε ενημέρωση, συνήλθε η Επιτροπή Οικονομικών να εξετάσει την αναπομπή, δέχεται να υπάρξουν αύριο τροπολογίες ή βλέπετε να οδεύει προς απόρριψη της αναπομπής. Και αν αυτό συμβεί, κυρία Ορφανίδου, με το προηγούμενο που υπήρχε, που κρίθηκε από το ανώτατο συνταγματική αυτή η πρόταση, μπορεί να το πράξει εκ νέου πρόεδρος, δηλαδή να προχωρήσει σε νέα αναφορά στο ανώτατο. Πρώτον, δεν μπορώ εγώ να τοποθετηθώ εκ μέρους των άλλων συναδέλφων που έχουν θέσει ενώπιον μας τη συγκεκριμένη πρόταση νόμου, γιατί όπως γνωρίζετε, ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν είναι βεβαίως προς την πρόταση νόμου και διαφώνησε εξ αρχής. Ναι, αλλά δεν συζητήσατε να το γίνεται. Ναι, θα κατέληγα. Οπότε, εξ όσων έχω αντιληφθεί από ότι όντως στη συνεδρία που κάναμε για αυτό το θέμα, υπάρχουν κάποιες εισηγήσεις από πλευράς κάποιων κομμάτων της αντιπολίτευσης για να γίνουν κάποιες διαφοροποιήσεις, να μειωθεί το κόστος που θα έχει αυτό το θέμα ενώπιον συγκεκριμένων τομέων, ακόμα και για την πρώτη κατοικία, αλλά και για τα αγροτεμάχια και για την επαγγελματική στέγη. Έχω την εντύπωση, τουλάχιστον αυτό έχω καταλάβει, ότι ενδεχομένως να έχουμε κάποιες τροπολογίες. Αυτό όμως δεν μπορώ να σας το πω με σιγουριά, γιατί δεν είναι. Να μας πει ο κ. Πολυκάρπου τι επεξεργάζονται στο ΑΓΕΡ. Επίσης, για το δεύτερο θέμα, δεν μπορώ να απαντήσω για το τι θα κάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, εάν και εφόσον απορριφθεί, που από ό,τι φαίνεται με βάση και την πλειοψηφία μπορεί να απορριφθεί ή εν λόγω αναπομπή. Μπορώ όμως να τοποθετηθώ ξανά για να γίνει κρυστάλλινο για ακόμη μια φορά και ξεκάθαρο από τη δική μας πλευρά ότι εμείς διαφωνούμε με αυτήν την πρόταση νόμου. Το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές ότι είναι προς κόστος αυτών που θέλουν να προστατεύσουν και όχι προς όφελος και δεν είναι με αυτόν τον τρόπο που λύνουμε αυτά τα προβλήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πολυκάρπου, επεξεργάζεστε κάποιες τροποποιήσεις, τροπολογίες ή να γίνει αποδεχθεί η μέρος της αναπομπής κλπ. Έτσι ώστε να έχει και ισχύ, διότι 31 Οκτωβρίου ήταν ισχύ του προηγούμενου νόμου γι' αυτό, για την αναστολή. Άρα αυτό το διάστημα δεν υπάρχει κάτι. Νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε από το δεδομένο του γιατί είμαστε εδώ, για να αντιληφθούμε και ποιο είναι το πλαίσιο. Είμαστε εδώ, όχι διότι αυτή η νομοθεσία θα λύσει όλα τα προβλήματα στο κομμάτι των εκποιήσεων, αλλά διότι ακριβώς υπάρχει μια σημαντική ευθύνη από πλευράς της κυβέρνησης στην αναποτελεσματικότητα της να προστατεύσει την κύρια κατοικία και τη μικρή επαγγελματική στέγη, στόχο τον οποίο ενώ έχει πει σε διάφορες των περιπτώσεων, επί την πραγματικότητα αυτός δεν έχει επιτευχθεί. Εάν όλα αυτά δεν θα ήταν ενώπιον μας και θα συζητούσαμε σήμερα, εάν θα γίνει. Κύριε Πολυκάρπου, επειδή το έχουμε εξελίξει, συζητήσει πολλά σε αυτό το θέμα, γιατί είμαστε εδώ, αλλά το θέμα είναι τώρα. Αύριο είναι στην Ολομέλεια, στην ατζέντα, η αναπομπή του Προέδρου. Το ΑΚΕΛ επεξεργάζεται μαζί με άλλα κόμματα ενδεχομένες τροπολογίες κλπ. Στο νόμο που έχει ψηφίσει ήδη, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να προχωρήσει με άλλα νομικά εργαλεία που έχει στη διάθεση του Πρόεδρος, όπως για παράδειγμα την αναφορά, έτσι ώστε να μένει ανενεργός αυτός ο νόμος. Αγαπητή Κάτια, αυτό εδώ ακριβώς ήθελα να καταλήξω για να πω ότι καταρχήν είναι ευθύνη της κυβέρνησης να έρθει και να βρει συμβιβαστικές προτάσεις έτσι ώστε να καλυφθεί αυτό το κενό που υπάρχει σήμερα. Να. Εμείς είμαστε έτοιμοι να αξιολογήσουμε, εάν και εφόσον η εκτελεστική εξουσία είναι σε θέση να συζητήσει αλλαγές στην πρόταση νόμου, είμαστε έτοιμοι να αξιολογήσουμε αυτές τις αλλαγές έτσι ώστε να υπάρξει μια πρόταση που στο τέλος της ημέρας
θα τύχει και εφαρμογή, διότι θυμίζω ότι ο πρόεδρος ανέδεψε την πρόταση με το αιτιολογικό ότι αυτή η πρόταση δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Άρα λοιπόν, έχω βλέποντας και το τι έχει λεχθεί και σε διάφορα δημοσιεύματα και από την εκτελεστή εξουσία, η δική μου εκτίμηση και η δική μου αξιολόγηση είναι ότι δεν υπάρχει αυτή η διάθεση. Γι' αυτό έκανα την εισαγωγή, για να πω ότι στην ουσία δεν υπάρχει πρακτική θέση από πλευρά τη κυβέρνηση ότι είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε όποιου είδου τροποποιήσει ή αλλαγέ σε αυτό που έχουμε μπροστά μα. Νομίζω ότι εάν άκουγε για παράδειγμα κάποιο και το Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, θα αντιλαμβανόταν ότι είναι κέρια σημασία η ανάγκη προστασία τη κυρία κατοικία και τη μικρή επαγγελματική στέγη, διότι υπάρχει κενό και στην νομοθεσία σε αυτό το κομμάτι και διότι η κυβέρνηση έπρεπε να φέρει σχέδια για να προστατεύσει τον κόσμο. Τα που οποία δεν και το ενίκιο αντιδόση. Αυτό που θέλω να καταλήξω, να εξελίσσοντα τη δική σα σκέψη, κύριε Πολυκάθ, που είναι ότι εδώ υπάρχει μια αναπομπή και υπάρχει μια προσπάθεια, αν θέλετε, να γίνει πιο στοχευμένο αυτό ο νόμο, για παράδειγμα για την πρώτη κατοικία. Για τα τρία θέματα. Και λέω, άρα από τη μια είναι η στόχευση και από την άλλη είναι να απορριφθεί η αναπομπή, να κάνει ξανά αναφορά τον νόμο στο ανώτατο ο πρόεδρος Δημοκρατίας και άρα να συνεχίσουν οι εκπίσεις. Μα γι' αυτό λέω ότι είναι κρίσιμο εδώ να τοποθετηθεί η εκτελεστική εξουσία και να πει, εάν για παράδειγμα η Βουλή αύριο εξασφαλίσει μια πλειοψηφία που τροποποιεί την νομοθεσία, θα κάνει δεχτή αυτή την νομοθεσία ή και πάλι, διότι ξέρετε στο δικό μου μυαλό, όλη αυτή η διαδικασία δεν είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαία που η κυβέρνηση παρατείνει τις διαδικασίες, αναπέμπει τις νομοθεσίες, πάει πίσω στην Βουλή, διότι στο τέλος της ημέρας θα πάμε και η πρόταση νόμου καθ' αυτή δεν θα έχει εφαρμογή. Δηλαδή θα πάμε μέχρι τις 31 του Γενάρη για να εγκρίνουμε μια νομοθεσία που δεν θα προστατεύει τίποτα. Δεν είναι για παράδειγμα τυχαίο στο δικό μου μυαλό το ότι αργήσαμε για να υιοθετήσουμε την πρόταση, διότι η κυβέρνηση έδινε κάποιες δεσμεύσεις στα πολιτικά κόμματα, μέρος αυτών αξιολογούσε αυτές τις πολιτικές δεσμεύσεις και έλεγε ότι ναι, ενδεχομένως να ξαναδούμε την πρόταση. Τελικά η κυβέρνηση δεν έκανε κάτι για να βοηθήσει την προστασία της κυρίας κατοικίας. Πήγαμε, εγκρίναμε μια νομοθεσία στις 10 του Νοβρή. Η κυβέρνηση άφησε τον χρόνο των 15 ημερών να παρέλθει και όχι τυχαία ανάπεμψε την νομοθεσία στις 25. Σήμερα έχουμε 1η του Δεκέμβρη. Άρα λοιπόν, με αυτή τη διαδικασία, γι' αυτό λέω, εάν θα πάμε σε μια τέρμονη διαδικασία, στην οποία η κυβέρνηση δεν αναλαμβάνει σαφή δέσμευση να αποδεχτεί την ανάγκη προστασίας της κυρίας κατοικίας, τότε δια της διαδικασίας θα καταστήσουν ενεργή την πρόταση. Ωραία, θα φανεί λοιπόν, αύριο αυτό. Υπάρχει σημαντική ευθύνη της κυβέρνησης να τοποθετήσει. Ναι, η κυβέρνηση το είπε 10 φορές ο κ. Πολυκάτσου. Η κυβέρνηση έχει ξεκάθαρη θέση. Μα από την αρχή μέχρι το τέλος, το ότι είναι συνεπέστατη η κυβέρνηση στη συγκεκριμένη θέση. Όχι, αυτό που λέει ο κ. Αλφανίδου, να γίνουν κάποιες τροπολογίες έτσι, στόχευση, η θα το αποδεχτεί. Είναι ξεκάθαρη, είναι ξεκάθαρη ότι δεν αποδέχεται αυτό το μέτρο ως αποδεκτό μέτρο για να λύσει το πρόβλημα. Η κυβέρνηση λοιπόν, από την αρχή ήταν ξεκάθαρη. Αλλά αν μπορώ όμως να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. Θέλω να διευκρινίσω κάτι. Δεν μπορώ εγώ να δεσμεύσω το κόμμα μου γιατί θα κάνει για τις τροπολογίες. Αυτό θα το συζητήσουμε ενώπιον της κοινοβουλευτικής ομάδας αύριο, αν υπάρχουν τροπολογίες. Ωραία, αύριο τα σπουδαία λοιπόν για την αναπομπή. Επειδή έχω άλλα δύο θεματάκια να πω. Ένα σχόλιο μόνο. Στη δική μας θέση, ότι εμείς έχουμε πει ότι όσον αφορά, επειδή λέει συνέχεια ο κ. Πολυκάρχου για τις δεσμεύσεις, το σχέδιο ενίκιο εναντιδόσεις, όντως είναι στα τελικά στάδια, έχει ολοκληρωθεί, ήταν μια περίπλοκη τεράστια διαδικασία, συγγνώμη, είναι στα τελικά στάδια και εντός του Γενάρη νομίζω θα εξαγγελθεί ξεκάθαρα ότι πήραμε το πράσινο φως από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και το θέμα του ειδικού δικαστηρίου. Υπήρχαν αντισυνταγματικές πρόνοιες μέσα, το συζητούν στην Επιτροπή Νομικών. Μόλις λυθούν αυτά τα αντισυνταγματικά θέματα, θα το φέρουν ενώπιον μας και θα το ψηφίσουν. Λοιπόν, τώρα, κυρία... είναι συνταγματικά και σωστά εφαρμόσιμο και πρακτικό. Ναι. Μία πρόταση, αγαπητή Κάτια, πρώτον πάνω στο πρόβλημα. Μία πρόταση. Επειδή ακούω αυτό που λέει η κυρία Ορφανίδου, αλλά ξέρετε, στα δικά μου αυτιά ακούγεται περίεργη αυτή. Οπότε είναι να ψηφίσουμε νομοθεσίες που αφορούν τις τράπεζες, ξεπερνιούνται συνταγματικά προβλήματα, δυσκολίες, τεχνικές δυσκολίες και σε χρόνο ρεκόρ τις εγκρίνουμε.
Όποτε είναι να περάσει μια νομοθεσία η οποία έχει να κάνει με την κοινωνία, με τα δικαιώματα των δανειοληπτών, υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες, προβλήματα, συνταγματικά κολλήματα. Εδώ το σχέδιο για το ενίκιο έναντι υποθήκη. Το εξάγγειλε ο πρόεδρος. Κύριε Αρπανίδου, ακούστε ένα λεπτό. Περιμένετε τον αντίλογο. Ακούστε τον αντίλογο. Να σας πω κάτι όμως, μου επιτρέπετε. Θέλω να πω δύο άλλα θέματα πολύ σοβαρά εξίσου να συζητήσουμε. Είναι κατανοητό. Λέτε αυτό που είπατε, κύριε Πολυκάρπου, απαντάτε εσείς. Εδώ και καιρό τα ίδια. Είναι η ίδια η συζήτηση. Ναι. Το καταλαβαίνω. Απλά να θυμίσω ότι ο κύριος Αναστασιάδης, αυτό το σχέδιο που λέει και ο Αρφανίδης, ότι θα καλύψει, το εξάγγειλε το 2014 και είπε σε τρεις εβδομάδες θα έρθω στην Βουλή. Είναι 2022. Είναι σωστό να μπαίνουν στη σωστή τους βάση κάποια πράγματα. Ναι. Λοιπόν, υπήρχε εξαγγελία και για ταμείο αλληλεγγύη. Δεν είναι έτοιμο το δικαστήριο. Έτσι, απλώς για το διευκρινίσω. Ενώπιον της Ολομέλειας, το δικό σας κόμμα μίλησε για το ειδικό δικαστήριο και είπε ότι δεν είναι έτοιμο. Και το δεύτερο, όσον αφορά το σχέδιο ενίκιων αντιδόσεις, τώρα, το τελευταίο 1,5 χρόνο, ξεκινήσαμε τις συζητήσεις. Τώρα που μπορούμε και τα οικονομικά μας το επιτρέπουν. Αυτό ήθελα να πω. Πέστε μας, κυρία, κάτι απολογούμε. Εντάξει, αν τελειώσατε, νομίζετε ότι μπορώ να προχωρήσω στο επόμενο θέμα, διότι είναι πολύ σημαντικό, κύριε Πολυκάρπου. Αν θυμάμαι, επί Δημήτρη Χριστόφια, θυμάμαι πολύ καλά, χαρακτήριζε τη Βουλή κυβερνώσα Βουλή. Ήταν τότε 9-8 το 2009 που έγινε αυτή η αναφορά στο ανώτατο μετά από τη μείωση του ΦΠΑ στους χώρους εστίασης και κρίθηκε τότε συνταγματική αυτή η μείωση, διότι αποφάνθηκε το ανώτατο που το χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα στη Βουλή, και αυτό είναι το σημαντικό της χθεσινής απόφασης, ότι η Βουλή μπορεί να μειώνει τα έσοδα, όχι όμως να αυξάνει δαπάνες. Χθες είχαμε μια πολύ σημαντική νέα επί τούτου γνωμάτευση του ανώτατου δικαστηρίου, ότι δεν μπορεί, είναι στην καταπάτηση αρχής διάκρισης εξουσιών, το πώς η εκτελεστική εξουσία που διέπεται από ευρωπαϊκές οδηγίες εν προκειμένου για το φόρο προστιθέμενης αξίας, πώς κάνει το κουμάντο της και δεν μπορεί να έρθει η Βουλή να ανατρέψει αυτούς τους σχεδιασμούς. Σωστά, άρα αυτό που θεωρείται από το 2008-2009 ότι μπορεί να μειώνει τα έσοδα η Βουλή, πλέον δεν υφίσταται. Κύριε Πολυκάρπου, αναφέρομαι στη μείωση από 19% σε 9% του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα που πέρασε πριν από ένα ακριβώς χρόνο με εισήγηση του ΑΚΕΛ και στήριξαν και άλλα κόμματα, αλλά είναι εν τέλει αντισυνταγματικός ο νόμος. Ναι. Θα έλεγα δύο πράγματα σε αυτό το κομμάτι. Το πρώτο, αντιλαμβάνομαι ότι η αντισυνταγματικότητα του νόμου κρίθηκε σε διαφορετική νομική βάση. Ναι. Το ότι υπάρχει διάκριση εξουσιών και όχι στο αν μπορεί ή όχι η Βουλή να μειώνει τα έσοδα του κράτου. Και εδώ νομίζω υπάρχουν δύο σημεία τα οποία κάποιος πρέπει να σημειώνει. Πρώτον, ότι σίγουρα αυτή η απόφαση δυσκολεύει την προστασία της κοινωνίας, διότι στερεί την έγκριση νομοθεσιών. Και κάνω και μια προέκταση και μια εκτίμηση για να πω ότι ενδεχομένως το ανώτατο να κρίνει αντίστοιχα και τις άλλες προτάσεις νόμου. Εξού και το ΑΚΕΛ πολύ έγκαιρα είχε απευθυνθεί στον πρόεδρο της Δημοκρατίας στην προσπάθεια ακριβώς να υπάρχει μια συνένεση, λέγοντας το ότι θα έπρεπε να αποσύρει τις αναφορές που έχει κάνει στο ανώτατο δικαστήριο. Και δυστυχώς ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όχι μόνο δεν άκουσε το ΑΚΕΛ, αλλά αντίθετα επέμενε στην αρχική του θέση, προφασιζόμενος επιάσεις κατά τη δική μας εκτίμηση και προφάσεις, για να μην προχωρήσει αυτές τις προτάσεις, οι οποίες δεν εσταθούν ως προς το δημοσιονομικό κομμάτι. Διότι έλεγε τόσο διάστημα ότι το βασικό πρόβλημα είναι το δημοσιονομικό κομμάτι, την ώρα που υπάρχουν δημοσιονομικά πλεονάσματα. Το δεύτερο που θέλω να καταγράψω, εάν δει κάποιος την απόφαση, την έχω δει έτσι στο γενικό πλαίσιο και θα ήταν καλό να την μελετήσουμε και περαιτέρω για περαιτέρω προεκτάσεις. Εκείνο που λέει η απόφαση είναι ότι στην ουσία υπάρχει διάκριση εξουσιών, διότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει την πρωτοβουλία όταν υιοθετούνται αυτά τα μέτρα. Αυτό στο δικό μου μυαλό ακούγεται και μπορεί να ερμηνευτεί ως ένα τεκμήριο της αδυναμίας της κυβέρνησης, για παράδειγμα, να πάει να διεκδικήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και να λάβει την έγκριση τέτοιων μέτρων, τα οποία θα προστάτευαν την κοινωνία. Διότι όταν, για παράδειγμα, λέει το δικαστήριο ότι η κυβέρνηση δεν έκανε καμία
δεν απευθύνθηκε καθόλου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό ακριβώς αποδεικνύει ότι δεν ήθελε ποτέ η κυβέρνηση, διότι είναι πολιτικό το ζήτημα. Ναι, αλλά ακολούθησαν μέτρα από την κυβέρνηση και δηλαδή ο σκοπός επιτεύχθη από πλευράς της Βουλής, διότι άσκησε πίεση παρότι κρίθηκαν συνταγματικοί, να ακολουθήσει εν τέλει η κυβέρνηση κάποιες. Έτσι να λάβει κάποια μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση. Μπορεί να μην ήταν ανοιχτού τέλους, υπήρξε μια μείωση, τώρα υπάρχει ένα άλλο σχέδιο. Αυτή είναι η ουσία. Τώρα, κύριε Αλφανίδου, δεν έχετε κάτι να σχολιάσετε από αυτό. Εγώ θέλω να προσθέσω μαζί. Έχετε και γι' αυτό. Πείτε μας. Μόνο 30 δεύτερα. Ναι. Το έχουμε πει από την αρχή ότι δεν μπορούμε να λειτουργούμε εκτός του κοινοτικού κεκτημένου. Ναι. Το θέμα του ΦΠΑ είναι ευρωπαϊκό εργαλείο. Έχουμε πει ότι δεν μπορούμε εμείς ως κράτος να αποφασίζουμε κατά το δοκούν, ότι πρέπει να παίρνουμε εγκρίσεις. Έχουμε πάρει εγκρίσεις για άλλα θέματα που είναι στοχευμένα για μείωση του ΦΠΑ και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ναι, ξέρουμε ότι έγινε το 2016 μέσω της Βουλής, με πρόταση του Δημοκρατικού Συναγερμού, έτσι ώστε να αναφέρουμε στο ΦΠΑ για την πρώτη κατοικία βεβαίω. Εγώ αναφερόμουν στο θέμα τη συνταγματικότητα του ΦΠΑ. Ναι, καταλαβαίνω, αλλά για να κριθεί ένα νόμο αντισυνταγματικό, πρέπει κάποιο να κάνει αναφορά στο ανώτατο. Άρα έχει και αυτό η σημασία του. Οπότε κάποιο απευθύνεται στο ανώτατο. Τώρα, κύριε Αλφανίδου, και κλείνουμε με αυτό, έχει να κάνει με τον κρατικό προϋπολογισμό, τον οποίο συζητάτε από το τέλη Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Και βέβαια σε ένα πολύ διαφορετικό κλίμα, διότι τώρα ψηφίζετε ένα προϋπολογισμό που δεν ξέρετε ποιο θα κληθεί να τον υλοποιήσει. Σωστά. Και ήθιστε να υπάρχουν αυτά τα τροπολογίες, τα βρώματα, μείωση λειτουργικών δαπανών. Νομίζω ότι αυτό ούτως ή άλλως, επειδή είναι κάθε χρονικό το 15%, μάλλον φρονό βάζουν πάνω για να φερόντας να ξέρουν και πόσο κάνουν το κουμάντο. Διάβαζα λοιπόν από συναδέλφου μου σήμερα στις εφημερίδες, Φιλελεύθερο και Πολίτη, ότι επιχειρείτε, κύριε Πολυκάρπου, θα το σχολιάσει πρώτα η κυρία Αλφανίδου, στη σειρά των τροπολογιών και αυτό το καθεχρονικό σταύρωμα κονδυλίων για τις δαπάνες συνεργατών, Προέδρου Δημοκρατίας, Υπουργών κλπ. Είναι κάτι, κυρία Αλφανίδου, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, μια-δύο φορές στήριξε και ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Έτσι, για τον έλεγχο. Εμείς, τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον που θυμάμαι, έχουμε καταψηφίσει όλες τις τροπολογίες. Είχε μια χρονιά που είχαν όλοι έτσι επαναστατική άποψη, αν θυμάστε, και μειώθηκαν και επιδόματα αξιωματούχων. Ναι. Όσο θυμάμαι από τη δική μου πλευρά, όσον καιρό είμαι βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, έχουμε καταψηφίσει, αν δεν κάνω λάθος, όλα τα χρόνια, τα τρία χρόνια εδώ, αυτό θα είναι ο τετάρτος χρόνος, τις τροπολογίες. Συνεπώς, δεν ξέρω όμως και δεν μπορώ να δεσμεύσω, επαναλαμβάνω, επειδή αύριο θα έχουμε την κοινοβουλευτική μας ομάδα και θα συζητήσουμε και αυτά αλλά και πολλά, αλλά είμαι σίγουρη και τις επόμενες μέρες. Εσείς ως Δημοκρατικός Συναγερμός έχετε τροπολογίες? Όχι, δεν θα έχουμε τροπολογία. Εκτός, νομίζω, από μια κοινή τροπολογία που θα πάει ως η Επιτροπή Εξωτερικών. Έχω αντιληφθεί από τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα είναι το θέμα. Αλλά όχι, δεν έχουμε άλλες συγκεκριμένες τροπολογίες. Επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να δεσμεύσω το κόμμα μου αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε συζητήσει ακόμα. Δεν έχουμε δει καν τις τροπολογίες. Αλλά αυτό που εμείς πράττουμε πάντοτε είναι ότι στηρίζουμε απόλυτα τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη. Ένας προϋπολογισμός που δεν είναι μόνο ο σκελισμός, αλλά για ακόμη μια φορά είναι πλεονασματικός και ακριβώς δείχνει με αυτόν τον τρόπο ότι η σωστή συνετή και ορθολογιστική προσέγγιση στη διαχείριση των οικονομικών είναι αυτή που στο τέλος της ημέρας στηρίζει τον πολίτη στα δύσκολα. Και όλα αυτά τα πλεονάσματα τα επιστρέφουμε σιγά σιγά στον πολίτη σε αυτές τις διαδοχικές κρίσεις. Ευχαριστώ, κύριε Αλφανίδου. Θυμίσω ότι μετά την πανδημία δώσαμε 3 δισεκατομμύρια ευρώ δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που είχαμε δανειστεί κιόλα από το διεθνείς αγορές επειδή είχαμε χαμηλά επιτόκια και είμαστε στην επενδυτική βαθμίδα και επιπρόσθετα τα πλεονάσματα που είχαμε δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία επιστρέφουμε πίσω. Κύριε Πολυκάρπου, επειδή για άλλη μια φορά για δεκατή συνεχόμενη, όσο διήρκησε η κυβέρνηση Αναστασιάδη, καταψηφίζει τον προϋπολογισμό του ΑΚΕΛ. Έγινε και μια κόντρα, χθες υπήρχε μια κόντρα μεταξύ ΑΚΕΛ και κυβερνητικού εκπροσώπου. Δεν με απασχολεί αυτή τη στιγμή. Εγώ θέλω να δω τις προτάσεις, τις τροπολογίες του ΑΚΕΛ. Είναι αυτή για τους συμβούλους, είναι από τις σημαντικές σας? Να γνωρίζετε ποιους θα προσλάβει ο επόμενος πρόεδρος, όποιος και αν είναι αυτός, και οι υπουργοί του? Κοιτάξτε, επειδή η εμπειρία δείχνει ότι σε αυτό το κομμάτι έχουν γίνει πάρα πολλά, στο ποιος προσλαμβάνει ποιον, με ποιες διαδικασίες, και επειδή αυτή η κυβέρνηση έχει μια πλειάδα αρίστων που τελικά δεν αποδείχθηκαν άριστοι,
Επειδή ακριβώς δεν υπάρχει όσον αφορά τους υπουργούς και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μια θεσμοθετημένη, ρυθμισμένη διαδικασία στο ποιους προσλαμβάνει, γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει έλεγχος από την Βουλή, όποια και αν είναι η επόμενη κυβέρνηση. Ναι. Και αυτό ακριβώς... Κύριε Πολυκάρπου, να σας πω κάτι, κύριε Αρφάνη, το ξέρετε, θυμάμαι, είμαι πιο παλιά στην Βουλή. Θυμάμαι αυτό το θέμα με τους συμβούλους του Προέδρου. Ήταν επί διακυβέρνησης Χριστόφια, που είχε έναν δύο, αν θυμάμαι. Και μετά, αντοπίζοντας αυτό το ζήτημα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, τότε στην αντιπολίτευση, όπως βεβαίως και με το αεροπλανάκι που νίκιαζε ο Δημήτρης Χριστόφιας, αλλά είναι αυτό που λέμε σημερινή δική μου, αυριανή δική σου, και ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία με τα σταυρώματα, με τις μειώσεις κλπ. Για να έρθουμε στο σήμερα, σε κάθε περίπτωση. Άρα λέτε εσείς, κύριε Πολυκάρπου, ότι έχει να κάνει με τον έλεγχο που είναι δικαίωμα της Βουλής, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, πού δαπανώνται τα ποσά, ποιος προσλαμβάνεται κλπ. Σωστά. Είπετε κάτι πολύ σημαντικό. Όταν ήταν η κυβέρνηση Χριστόφια, είχαμε ένα-δύο συμβούλους στο Προεδρικό. Ναι. Τώρα δεν ξέρω πραγματικά πού τελειώνουν οι συμβούλοι στο Προεδρικό. Και έχουμε, νομίζω, ξεπεράσει κατά πολύ αυτό που λέγεται θεμητός αριθμός των ανθρώπων που βοηθούν τον Πρόεδρο. Ναι, αναλογικά ήταν και πολύ λιγότεροι κοινοβουλευτικοί συνεργάτες, για να τα λέμε όλα βεβαίως έτσι. Άρα λοιπόν, αυτή όλη η συζήτηση αιτιολογεί την ανάγκη να υπάρχει πολύ περισσότερος έλεγχος, διότι και ο αριθμός έχει αυξηθεί. Και πολύ περισσότερο και η διαδικασία πρέπει να υπάρχει έτσι ώστε η Βουλή να ελέγχει και να ασκεί τον κατάλληλο κοινοβουλευτικό έλεγχο στην εκτελεστή εξουσία. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες τροπολογίες, όχι μόνο με τους συμβούλους, που έχουν να κάνουν με το πώς δαπανώνεται μια σειρά από κονδύλια του προϋπολογισμού στην αγορά υπηρεσιών, που τα τελευταία χρόνια, αν δείτε τα μεγέθη, έχει φτάσει σε πάρα πολύ ψηλά όρια. Θυμάμαι, προδεκαετίας ήταν γύρω στα 10 με 15 εκατομμύρια αγορά υπηρεσιών. Σήμερα ξεπερνούμε τα 100 εκατομμύρια. Την ώρα μάλιστα που νομίζω ότι η δημόσια υπηρεσία, ενώ έχει ανάγκες για να στελεχωθεί, επιμένουμε να πηγαίνουμε στην αγορά υπηρεσιών και στο να δίνουμε Μα 6 εκατομμύρια μόνο δεν ήταν έτσι για να πληρώσουμε για due diligence για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, που ήταν αγορά υπηρεσιών σε κάθε περίπτωση ένα τέτοιο κονδύλ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο, τον έχουμε εξαντλήσει. Καλή συνέχεια να έχετε. Σας χαιρετώ. Έχουμε και Επιτροπή Οικονομικών τώρα εμείς, οπότε... Ναι, καλή συνέχεια. Και να δούμε τις τροπολογίες. Καλή λοιπόν, συνέχεια. Πάμε στην...